Με αυτό το φανταστικό φάουλ από τον Μίντζα, η Ιωνία προηγήθηκε στο γήπεδο των Μουρνιών το απόγευμα της Κυριακής της Παλαιόχωρας στο 10ο λεπτό και μάλιστα διπλασίασε το προβάδισμά της 5 λεπτά αργότερα με τον Παπαδημητρίου να προλαβαίνει στην έξοδο τον τερματοφύλακα της Παλαιόχωρας για να κάνει το 0-2 υπέρ της Ιωνίας που για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα μπήκε δυνατά σε έναν αγώνα. Ωστόσο, παρά το ότι το προβάδισμα αυτό κράτησε μέχρι το 85, δεν στάθηκε αρκετό για να δώσει και τους 3 βαθμούς στην Ιωνία. Αρχικά, ο Κοντάκης μείωσε με εκτέλεση πέναλτι στο 85ο λεπτό. Εδώ ξαναβλέπουμε την εκτέλεση. Και 3 λεπτά αργότερα, στο 88, ο Κουλούρης με rebound ουσιαστικά έπειτα από κακή απόκρουση του τερματοφύλακα της Ιωνίας έσωσε τον βαθμό η ομάδα της Παλαιόχωρας. Τελικό αποτέλεσμα: Παλαιόχωρα-Ιωνία 2-2. Επίσης,